τον Δήμο Στένη Καλαμπάκα. Δήμο Στένη, σε ακούμε και πάλι. Έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση της νεαρής Εφοριακού. Ακριβώς, Φίλιππε. Να πούμε ότι το πρωί δικηγόρος της οικογένειας, κύριε Παναγωπούλου, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του Αντένα, τόνισε ότι υπάρχει συγχείρευση αστυνομίας, ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και μια μαρτυρία από ένα ζευγάρι, το οποίο μπορεί να βοηθήσει για την εξυπνίαση υπόθεσης. Αυτό υποστηρίζει η δικηγόρος. Να πούμε ότι, όπως αποκαλείται η εκπομπή μας, σύμφωνα με πληροφορίες από υψηλά κλιμάκια της ελληνικής αστυνομίας, η εξυχνίαση της πολύκοτης αυτής της υπόθεσης, δολοφονίας 30χρονης Δώρας Ζέμπερη, είναι θέμα πλέον χρόνου να εξυχνιαστεί η υπόθεση αυτή. Η εξυχνίαση είναι πια θέμα χρόνου. Οι αστυνομικοί, που είναι πολύ φιδωλοί βέβαια και αυτό είναι το σωστό στις δηλώσεις τους και στις διαρροές τους, είναι στην κατεύθυνση της ληστείας μεταφώνου, που το είχαν πει αντιεξουματικοί από την πρώτη στιγμή, αλλά παράλληλα δεν αποκλείουν να εμπλέκεται και πρόσωπο του φιλικού περιβάλλοντος της Δώρα Ζέμπερη. Το θέμα όμως είναι, Δημοσίου, ότι υπάρχουν δύο μαρτυρίες και ένα αντικείμενο το οποίο έχει δοθεί στην ελληνική αστυνομία, το οποίο αυτό φέρνουν πολύ κοντά τους αστυνομικούς στο δολοφόνο ή στην δολοφόνο της Άττικης Εφοριακού. Αυτό το υποστηρίζει η δικηγόρος. Η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει, όπως και η δικηγόρος βέβαια, κυρία Παναγωπούλου, γιατί αντικείμενο. Έχουμε την κυρία Παναγωπούλου, έχουμε παρακαλώ πολύ το βίντεο. Να με ενημερώσει το κοντρόλ. Δεν το έχουμε, μάλιστα. Για πες μου, Δημοσίου Καλαμπάκα. Λοιπόν, η κυρία Παναγωπούλου υποστήριξε ότι αυτό το αντικείμενο, το οποίο η αστυνομία δεν το έχει ανακοινώσει, έτσι, δεν έχει ανακοινώσει περτίνος πρόκειται, είναι η τσάντα στο πορτοφόλι, το κινητό, κάτι άλλο. Και μιλάει η κυρία Παναγωπούλου επίσης για μια μαρτυρία από ένα νεαρό ζευγάρι που ήταν κοντά στο σημείο. Βέβαια το θέμα είναι γιατί τόσο καιρό δεν είχε γίνει αυτή η κατάθεση. Περίεργο είναι αυτό. Ακριβώς, μετά από τόσες μέρες. Πάντως θα επαναλάβω εγώ ότι σύμφωνα με πληροφορίες εκπομπής μας από ανώτερα κλιμάκια αξιωματικών της αστυνομίας, οι έρευνες είναι σε πολύ καλό δρόμο και εκτιμούν ότι σύντομα θα έχει εξυπνιαστεί η υπόθεση και θα συλληφθεί ο δράστης ή η δράστη. Να πούμε για μία φήμη. Και θα μιλήσω τώρα με φήμη, χωρίς να είναι επιβεβαιωμένο. Αυτό το οποίο είναι επιβεβαιωμένο είναι ότι δύο μάρτυρες έδωσαν ένα αντικείμενο της άτυχης κοπέλας. Ακριβώς. Κάποιοι λοιπόν, ως φήμη θα το πούμε και πάλι, δεν είναι διασταυρωμένο, μιλούν και λένε ότι είναι το κινητό τηλέφωνο της κοπέλας. Το οποίο το βρήκαν οι δύο το ζευγάρι, το πήρε και έφυγε. Είναι μία φήμη, ξαναλέμε, η οποία δεν επιβεβαιώνεται από καμία πλευρά. Από καμία πλευρά αυτή τη στιγμή δεν λέγεται. Είναι μία πληροφορία, μία φήμη η οποία κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες μέσα στον χώρο της αστυνομίας και στα δημοσιογραφικά γραφεία. Κρατάνε εφτασφράγιστο μυστικό ποιο είναι αυτό το αντικείμενο το οποίο δόθηκε. Πάντα με τις φήμες το αντικείμενο το οποίο έχει δοθεί είναι το κινητό τηλέφωνο της άτυχης 32χρονης Εφοριακού που το βρήκε το ζευγάρι, το πήρε, έφυγε και νιώθοντας ενοχές για αυτό το οποίο έχει γίνει αποφάσισαν να πάνε στην αστυνομία να το παραδώσουν και να μιλήσουν. Ακριβώς. Θα επαναλάβω βέβαια, Φίλιππε, ότι προκαλεί εντύπωση γιατί η καθυστέρηση τόσων ημερών. Για να ακούσουμε τη δικηγόρο, παρακαλώ πολύ, να ακούσουμε τη δικηγόρο της οικογένειας η οποία αποκαλύπτει κάποια πράγματα. Για να ακούσουμε. Είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν ξέρω αν έχετε εσείς περισσότερη, μεγαλύτερη γνώση. Υπάρχει ένας μάρτυρας ο οποίος πήγε, κατέθεσε στην ασφάλεια και παρέδωσε και ένα αντικείμενο. Γνωρίζετε τι αντικείμενο ήταν αυτό το οποίο παρέδωσε? Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, αμέσως μετά τη δραματική έκκληση της μάνας για μάρτυρες και όποιος γνωρίζει κάτι να προσφύγει στις αρχές και στην ελληνική αστυνομία, εξ όσων γνωρίζω πράγματι υπάρχει μία σημαντική μαρτυρία, μπορεί να είναι και δεύτερη, γιατί από όσο γνωρίζω είναι ένα ζευγάρι, οι οποίοι απευθύνθηκαν στην ελληνική αστυνομία, απευθύνθηκαν στο ανθρωποκτονιόν, κατέθεσαν και μάλιστα είχαν στην κατοχή τους και ένα στοιχείο το οποίο σχετίζεται με το έγκλημα
το έχουν προσκομίσει στις αρχές. Είναι πορτοφόλι, είναι... είναι αυτό. Δεν μπορώ, καταλαβαίνετε. Εσείς γνωρίζετε, αλλά δεν μπορείτε να δώσετε το στοιχείο. Το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Δεν μπορώ. Σημαντικό στοιχείο αυτό, το αντικείμενο αυτό. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Το εκτιμούν οι αρχές. Ήδη το έχουν στα χέρια τους, αλλά μέχρι εκεί καταλαβαίνετε την θέση μου. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Μπορεί να είναι και η τσάντα, δηλαδή. Τώρα εγώ καταλαβαίνετε, κάνω και εγώ τη δουλειά μου. Αντιλαμβάνομαι, κύριε Παπαθάκη, αλλά αν αρχίσουμε τα μπορεί, είναι σαν να σας απαντώ. Δεν μπορώ να σας πω. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Είναι στα χέρια των αρχών, συνδυασμό με τη μαρτυρία αυτών των δύο προσώπων. Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Η δικηγόρος της 32χρονης. Ξαναλέμε λοιπόν. Η φήμη η οποία υπάρχει είναι αν έχει βρεθεί το κινητό της τηλέφωνο. Έχει βρεθεί το κινητό της τηλέφωνο, έχουν βρεθεί τα απειλητικά μηνύματα που είχε δεχτεί το κορίτσι, που είχε πει. Με ποιους είχε μιλήσει. Τι ακριβώς είχε γίνει. Είναι κάτι το οποίο θα έχουμε από αυτή την εξέλιξη, ίσως και τη σύλληψη του δράστη ή της γυναίκας. Γιατί λένε ότι μπορεί να είναι άντρας ο δολοφόνος, να είναι και γυναίκα ο δολοφόνος. Μα δεν είναι περίεργο να πέρασαν τώρα αυτό το ζευγάρι, εφόσον είχε έρθει τόσος κόσμος την ώρα που έγινε η δολοφονία και να βρήκαν αυτοί το κινητό. Και μπορεί να βρήκε το κινητό. Δυστυχώς έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, όταν κάποιος είναι πεσμένος κάτω στο έδαφος, δυστυχώς κάποιοι συμπολίτες μας. Και μπράβο τους που το πήγανε κιόλας. Ω, άκουσε μια λεπτά. Κάποιοι συμπολίτες μας, ακούστε λίγο, να πάνε να σουφρώσουν κάτι. Αυτό είναι μπράβο. Το πήγανε στην αστυνομία όμως. Μετέπειτα, μετά από την έκκληση της μάνας. Πάλι καλά που το κάνανε. Το θέμα εδώ πέρα δείχνει κιόλας ίσως ότι κάποια πράγματα είναι σκληρά. Οπότε υπήρχε πιθανότητα η γυναίκα να ήταν κάτω αιμόφερτη και να τη βλέπει. Να βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο, να το πήρανε οι συγκεκριμένοι για να το έχουν στα χέρια τους. Λένε οι φήμες. Και έτσι λοιπόν, μετά μην έχοντας έτσι. Και ίσως μπορεί να βρισκόταν και το κινητό τηλέφωνο. Από το σήμα, από οτιδήποτε, από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ή από το αν ήταν γνωστής μάρκας το κινητό που εντοπίζεται. Αποφάσισαν και καλώς κάνανε να πάνε στην αστυνομία να μιλήσουν και να το δώσουν. Μένουμε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημοσένη Καλαμπάκα. Πάμε τώρα